προς της κλιματικής αλλαγής και κρίσης στην κοινωνία, στην οικονομία, στην εργασία πρωτίστως. Ήταν η αφορμή να αφιερώσουμε τη θεματική του φετινού μας συνεδρίου. Το περιβάλλον βολάς. Ένα πολυεπίπεδο φαινόμενο με ποικίλες προεκτάσεις, μια περίπλοκη και παγκόσμια πρόκληση. Γράψει να αποτυπώσει τον αντίκτυπο που έχουν αυτά στους εργαζόμενους, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία ευρύτερα. Η επιστημονική μελέτη και η ανταλλαγή απόψεων, εργαλείων και καλών πρακτικών αποτελούν προϋπόθεση συλλογικής επιτυχίας της ανταπόκρισής μας σε αυτές τις απαιτήσεις. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποδίδουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ο ερμόνος του Υπουργός, ο κ. Καραγκούνης, ασχολείται μεθοδικά, συστηματικά σε βάθος με τα ζητήματα αυτά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα και χαρά να βρίσκομαι μαζί σας σε αυτή την έναρξη του επιστημονικού σας συνεδρίου, το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι είναι αρκετά επίκαιρο, αναδεικνύει τους κινδύνους και τις αγραίες μεταβολές που επισυμβαίνουν στους εργασιακούς χώρους και φέρνει στην επιφάνεια τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, από την κλιματική αλλαγή, από τις νέες τεχνολογίες, από την τεχνητή νοημοσύνη, από απρόβλεπτες καταστάσεις που ζήσαμε, όπως είναι η πανδημία. Και πιστεύω ακράδαντα ότι τα όσα θα ακούσουμε σε αυτό το συνέδριο έχουν εισφέρουν πολλά στο δημόσιο διάλογο, που θα διευκολύνουν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες, ώστε να θωρακίσουμε περισσότερο την καλή του υγεία και την ευημερία των εργαζομένων. Μου επιτρέψετε και για λόγους οικονομίας, χρόνου, να μην κάνω αναφορά παρά μόνο στους εκλεκτούς προσκεκλημένους από το εξωτερικό, που τους έχουμε καλή διαμονή και να μας δώσουν τα φώτα τους, τη γνώση τους, την εμπειρία τους, που θα βοηθήσει και εμάς στην προσπάθεια που κάνουμε στον χώρο της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Τι προεκτάσεις μπορεί να πάρει σε αυτές τις εποχές της μετάβασης? Τα θέματα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία είναι θέματα που για μας τους και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους είναι κυρίαρχα θέματα. Και αυτό αποδεικνύεται ότι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, οι τέσσερις ουσιαστικά αρχικοί εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, ήταν εκείνοι οι οποίοι δημιούργησαν το ΕΛΙΝΕΕ.